Μια συγκλονιστική αποκάλυψη για τη δυνατότητα της Ελλάδας να προμηθευτεί και να χρησιμοποιήσει για τις ομάδες υψηλού κινδύνου μονοκλονικά αντισώματα έφερε στο προσκήνιο το Ράδιο 984 και ο Γιώργος Σαχίνης μέσα από την επίσημη απάντηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων EMA στο αίτημα Έλληνα πολίτη. Τη στιγμή που ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Δημήτρης Φιλίππου, εμφανίζεται απόλυτα κατηγορηματικός απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο που θα έσωζε χιλιάδες ζωές και θα συνέβαλε καθοριστικά στην αποσυμφόρηση των κλινικών COVID και ΜΕΘ, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι τα χέρια του ΕΟΦ είναι δεμένα από τον EMA. Ο FDA τα έχει αδειοδοτήσει εκτάκτως. Να συγχωρείτε. Γιατί ασχολείστε με τον FDA? Εμείς ανήκουμε στον EMA. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό? Εμείς πρώτα απ' όλα ανήκουμε στο πώς θα σώσουμε τον πληθυσμό. Γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι, κύριε Πρόεδρε. Σωστό. Ακολουθούμε όμως τη φαρμακευτική μας νομοθεσία και στον τρόπο τον οποίο κινούμαστε, ακολουθούμε κάποιες προδιαγραφές. Σύμφωνοι. Τις οποίες δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να τις αλλάζουμε έτσι και αλλιώς με κάτι όμως που μας βολεύει κάθε φορά. Ο ίδιος ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός όμως εμφανίζεται να καταρρύπτει κάθε τέτοια αιτιολογία. Γεγονός που έχουν αναδείξει επανειλημμένα κορυφαίοι επιστήμονες που έχουν καταθέσει ξεκάθαρα τις απόψεις τους στην Κρήτη TV. Ο EMA είναι. Μα, να ακούσετε το ερώτημα, δεν τα ακούτε. Ο EMA είναι παραπάνω από μια χώρα που θέλει να σώσει πληθυσμό. Για να έρθει ένα φάρμακο μέσω του ΙΦΕΤ θα πρέπει να έχει άδεια κυκλοφορίας. Άλλο παπά, διαβάζω ένας άλλο, άλλος. Πάτε σε πράγματα. Επειδή μιλάτε για σοβαρότητα, δεν είναι κοινό. Δεν έχετε υπογράψει πρωτόκολλο αμοιβαίας αναγνώρισης. Ο EMA αυτή τη στιγμή δεν το έχει. Ποιο δεν έχει? Δεν έχει δώσει άδεια διοδότηση στα μονοκλονικά αντισώματα. Όπως αποκαλύπτει η ηλεκτρονική αλληλογραφία που είχε Ελληνίδα πολίτης με αφορμή την επίμαχη συνέντευξη Φιλίππου στο Ράδιο 984, τίθεται το ερώτημα αν μπορεί μονομερός ο Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκων να εγκρίνει τη θεραπεία μονοκλονικών αντισωμάτων και να εισάγει τα απαραίτητα σκευάσματα χωρίς να περιμένει έγκριση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, εφόσον θεωρηθεί ότι είναι ζήτημα εθνικού συμφέροντος, όπως γίνεται για την περίπτωση του εμβολίου και έχει ήδη πράξει η Ουγγαρία. Υπάρχει νομοθεσία έκτακτη της εισαγωγής, ακόμα και αν δεν έχει αδειοδοτηθεί πουθενά. Το στοιχείο είναι να μπορεί να υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση. Είναι η δυσκολία των εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών διαδικασιών. Από τη στιγμή λοιπόν που το φάρμακο είναι εγκεκριμένο, έστω και με έκτακτη άδεια κυκλοφορίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι θέμα εθνικής απόφασης να το υιοθετήσουμε εμείς και να το πάρουμε και να το φέρουμε για να σώσουμε τους ανθρώπους, τους δικούς μας. Όπως προκύπτει ξεκάθαρα στην επίσημη απάντηση του EMA, στο επίπεδο των επιμέρους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν νομικά και κανονιστικά εργαλεία που επιτρέπουν την προσωρινή παροχή μη εγκεκριμένων φαρμάκων, όπως τα μονοκλονικά αντισώματα, το πλαίσιο μιας απειλής για τη δημόσια υγεία όπως ο COVID-19. Η θεραπεία των μονοκλονικών αντισωμάτων ενδείκνυται για τη χορήγησή της στις ομάδες υψηλού κινδύνου για τη θεραπεία τους στο πρώτο στάδιο της προσβολής τους από τον ιό, πριν φτάσουν στο στάδιο της νοσηλείας και τεθεί η ζωή του σε κίνδυνο. Μονοκλονικά αντισώματα πραγματικά είναι θαυματουργά φάρμακα, όπως ήταν στην περίπτωση του Τραμπ, αν χορηγηθούν στα πρώτα στάδια. Εγκαίρως. Αυτό λέμε. Στο σπίτι.